Είδαμε στο Facebook, στο ράδιο Εύρος, φίλες και φίλοι. Βεβαίως μας ακούτε κανονικότατα στα FM παραδοσιακά ραδιοφωνικά, στο 97,1 στο Βόρειο Εύρο, 95,3 στο Νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη. Και στο πιο βόρειο κομμάτι του Βόρειου Εύρου θα σταθούμε τώρα και θα επικεντρωθούμε και θα εστιάσουμε το ευρωσκόπιό μας. Με τον κύριο Στρατή Βασιλιάδη είμαστε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, πρόεδρε της τοπικής κοινότητας Ορμενίου. Καλημέρα, κύριε Πατούνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Είναι μια διαδικασία που έχουμε αναλάβει έτσι τώρα εδώ και κανένα 2-3 χρόνια το κάνουμε, να εστιάζουμε στα χωριά και στις τοπικές κοινότητες γενικότερα, χωρίς αφορμή. Να βρίσκουμε τον πρόεδρο να μας λέει τα προβλήματά του, να αναδεικνύουμε κάποια ζητήματα αν μπορούμε και αν βρεθεί και τρόπος να λυθούν ακόμα καλύτερα. Αλλά τώρα με το Ορμένιο υπήρξε αφορμή και είναι στην επικαιρότητα εδώ και πολύ καιρό. Το χωριό ακούγεται το Ορμένιο από το Reuters Παγκόσμια. Την άνοιξε, δεν ήταν που έκανε το ρεπορτάζ το πρακτορείο. Και τώρα με τον Πρωθυπουργό, με τη σιδηροδρομική γραμμή, με τον Υπουργό Μεταφορών και υποδομών αναφέρεται στο Ορμένιο και στη γραμμή Ορμένιο-Ορεστιάδα. Να ξεκινήσουμε λίγο από εκεί. Το τρένο έφτασε στο Ορμένιο τελικά, θα φτάσει, τι ξέρετε εσείς? Ακούσαμε ότι θα φτάσει, προς το παρόν δεν έχει έρθει, ναι. Γίνονται τα δρομολόγια με λεωφορείο. Χθες ανακαλύφθηκε ένα άλλο πρόγραμμα, ένα πρόβλημα, αυτό ότι κάναν κάποιες εργασίες για το ΟΣΕ, ναι. Προφανώς για τον έλεγχο των γραμμών, μας χαλάσαν λίγο το ανάχωμα που είναι για το ποτάμι. Άρα, πάμε να φτιάξουμε κάτι, χαλάμε κάτι και άλλο, αν είναι δυνατόν. Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, ευτυχώς η περιφέρεια ασχοληθήκαμε, κάναμε τα απαραίτητα έγγραφα και τα λοιπά και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Φαντάζομαι θα λυθεί γρήγορα το θέμα πριν να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ναι, γι' αυτό και δώσανε και μία περίοδο ενός μήνα περίπου για να δουν τι προβλήματα πιθανόν υπάρχει στη γραμμή Ορεστιάδα Ορμένιο. Αυτό μάθαμε τελικά, γιατί στην αρχή όλοι ευνηδιαστήκαμε από την απόφαση. Περιμέναμε ότι το τρένο θα φτάνει μέχρι το Ορμένιο και χωρίς καμία εξήγηση, βράδυ Κυριακής, παίρνουμε ένα δελτίο τύπου από την Τρένοσε, από την Hellenic Train πια, να μας λέει ότι μέχρι Ορεστιάδα η γραμμή και μετά λεωφορείο. Εσείς πώς το ακούσατε αυτό όταν το μάθατε? Και εμείς την Κυριακή το βράδυ, όπως λέτε, μάθαμε τα δρομολόγια. Και η ενημέρωση ήταν ότι ξαφνικά έγραφε από κάτω ότι τα δρομολόγια Ορεστιάδα Ορμένιο θα γίνονται με λεωφορείο. Ενώ είχατε την προσμονή, αν υπομονούσατε να ξεκινήσει μια γραμμή, πιστεύετε ότι θα σας εξυπηρετήσει αυτή η γραμμή? Πιστεύετε ακόμα ότι θα σας εξυπηρετεί? Στην παρούσα φάση δεν νομίζω και τόσο, να σου πω την αλήθεια. Οι ώρες, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι λίγο άβολες. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πιο βολικό να έχει περισσότερα δρομολόγια Ορμένιο Ορεστιάδα, να περνάει και από τα χωριά τα υπόλοιπα, ας πούμε, για να εξυπηρετείται ο κόσμος κατά βάση που θέλει να έρθει στην Ορεστιάδα. Ναι. Και ένα δρομολόγιο στην Αλεξανδρούπολη, φυσικά εξυπηρετεί, αλλά εκείνη την ώρα, για ποιο λόγο να φτάσει ένας 10 η ώρα το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη? Να διανυκτερεύσει εκεί, να κάνει δουλειά την άλλη μέρα το πρωί, άρα και περισσότερα έξοδα, γιατί είναι εντάξει, λίγο αντιφατικό όλο αυτό. Το κάνει για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, αλλά τελικά το δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως φαίνεται. Ναι. Με αυτό θα έχουμε να συζητάμε περισσότερα μετά από ένα μήνα, αν τελικά ξεκινήσει η γραμμή, γιατί το περιμένουμε και το παρακολουθούμε. Τώρα, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Βλέπουμε, όσοι βλέπουν και την εικόνα από το Facebook, από τη σελίδα μας που μεταδίδουμε και με κάμερες ανοιχτές στη συνέντευξη, και όσοι σας ακούνε, αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για. Έχουμε απέναντί μας έναν νέο άνθρωπο. Μιλάμε για γερασμένο πληθυσμό στα χωριά, μιλάμε για εγκατάλειψη, για το δημογραφικό το τεράστιο πρόβλημα. Εδώ έχουμε έναν πρόεδρο νεότατο, ακμεότατο, δυναμικότατο, ενεργό. Και πώς και γιατί και από πότε βρίσκεσαι στο χωριό, Στρατή Βασιλιάδη? Εγώ να σου πω, δεν μεγάλωσα στο χωριό. Οι γονείς μου είχαν φύγει, πήγαν στην Αλεξανδρούπολη, εκεί μεγάλωσα ουσιαστικά. Μετά φοιτητή στη Θεσσαλονίκη και εν μέσω κρίση, τέλος πάντων, τα έφερε η κατάσταση και γύρισα στο χωριό να ασχοληθώ με την αγροτική. Από το 18. Αυτό ουσιαστικά. Είναι τώρα. Είναι πρωτότυπο, είναι πρωτόγνωρο σχετικά, πρωτοφανές, δεν είναι από τα συνηθισμένα. Πότε έγινε αυτό, πόσα χρόνια έχει? Την άνοιξη του 18 ήρθα στο χωριό. Το 18, ουσιαστικά. Μάλιστα. Οπότε και θα μπορούσε να μείνει κάπου αλλού να έχει σπουδάσει. Μαθηματικό είσαι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ωραία. Και ασχολείσαι με τα αγροτικά στο Ορμένιο πια. Υπάρχουν κτήματα, με τι ακριβώς ασχολείσαι? Τις κλασικές μεγάλες καλλιέργειες που έχουμε εδώ στην περιοχή, Σιτηρά, Ηλίανθο και Βαμβάκη. Ναι. Αγρότης λοιπόν, νέος αγρότης, έχεις μπει σε κάποιο πρόγραμμα επενδυτούμενο. Μπράβο. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκες, το αξιοποίησες. Όσο περισσότερο μπορούσα, ναι. Τώρα τα νέα προγράμματα που βλέπεις ότι έχουν ανακοινωθεί, έχουν εξαγγελθεί για την ενίσχυση του πληθυσμού στα τοπικά χωριά. Κρατάμε μικρό καλάθι. Μάλιστα, είσαι από αυτούς κι εσύ. Να σου πω, μοιάζει με προεκλογική εκστρατεία. Και όμως δεν είναι εκλογές. Αυτό ίσως θα μας κάνει λίγο να μην είμαστε και τόσο καχυποπτοί. Έτσι ακριβώς. Λίγο να πιστέψουμε ότι κάτι πάει να γίνει πραγματικά.
Θα το δούμε στην πράξη. Βεβαίως όλοι κρατάμε μικρό καλάθι εδώ που τα λέμε, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά. Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες, είναι άπειρες. Προσπαθούμε να τις εξειδικεύσουμε κάθε φορά, να τις ερμηνεύσουμε, να πάρουμε και απαντήσεις από τους γνωρίζοντες. Αυτό το πρόγραμμα με την κατάσταση, ας πούμε, είναι ένα πρόγραμμα που θα ενισχύσει πιθανόν τις τοπικές κοινωνίες. Εσείς πώς το βλέπετε στο χωριό? Αρχικά θετικά. Ναι. Αφενός, γιατί είναι μια μεγάλη βοήθεια. Αν έρθει, βέβαια, όπως και ακόμα δεν είναι λίγο ξεκάθαρο, θα είναι σαν οικογένειες, νομίζω και οικογένειες θα είναι, νοικοκυριά θα είναι. Μιλήσαμε και με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, προχθές τη συνέντευξή μας εδώ, για να το διευκρινίσω για ακόμη μια φορά, γιατί το είχα στο νου από την αρχή. Μιλάμε για 1000 δικαιούχους, δεν λέμε για 1000 άτομα. Άρα δικαιούχος είναι ένα νοικοκυριό, οικογένεια. Αναφημία, αναφορολογικό, φορολογική δήλωση. Θα δούμε όμως και τις εξειδικεύσεις, τις προϋποθέσεις. Αυτό σας ανησυχεί καθόλου? Για το... Βέβαια, γιατί στα χωριά ουσιαστικά έχουν μείνει κυρίως τα αγροτικά, να ασχοληθεί κάποιος. Τώρα κάποιος τα 10 τα λεφτά που θα δώσουν, τέλος πάντων 10 ή 6 χιλιάρικα αναλόγως στο Ορμένιο, πόσο πληθυσμό έχουμε? Στο δεκάρικο πάμε. Είμαστε... Κάτω από 500 κατοίκους πια. Κάτω από 300 σχεδόν. Κάτω από 300, ναι. Και... Πόσες έχουμε τώρα, αλήθεια? Αριθμητικά πόσοι είμαστε? Έχετε ακριβή εικόνα? 250. 250. Ναι. Ένα κεφαλοχώρι μεγάλο, παλιά χρόνια. Μάλιστα, 250 απομείνανε. Οι ηλικίες? Το 70% του πληθυσμού είναι από τα 65 και πάνω. Μάλιστα. 60-65 και πάνω. Παιδιά, σχολείο? Σχολείο στα δίκια. Mm-hmm. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Η μετακίνηση. Και νηπιαγωγείο, ας πούμε, και σχολείο στα δίκια. Ναι. Αυτά είναι κάποιες δυσκολίες που δεν ξέρω πώς θα λυθούν για κάποια οικογένεια που θέλει να έρθει, ας πούμε, στο Ορμένιο και στα άλλα τα χωριά. Ναι. Σε όλο το τρίγωνο δηλαδή, το σχολείο είναι στα δίκια. Για ποιο λόγο κάποιος να μείνει στο Ορμένο και να ταλαιπωρεί τα παιδιά του να πηγαίνουν στα δίκια? Στα δίκια τι πληθυσμό έχει? Πάρει στα 10.000 θα πάει το ποσό, κάτω 500 έχει. Νομίζω, ναι. Και, οπότε και θα προτιμήσει τα δίκια. Και σαν κάποιος, κοινότητα, ας πούμε, που έχουν το δήλοφο, τον κρυό και την πάλι, νομίζω. Πάλι νομίζω πάλι κάτω από 500. Καλά, στο δήλοφο είναι 20 άτομα. Στον κρυό. Ναι. Λογικό. Νομίζω ότι και εκεί είναι στο 10.000. Πόση απόσταση είναι Ορμένιο δίκαια? 8 χιλιόμετρα. 8 χιλιόμετρα και πώς τα διανύουν αυτά οι μαθητές? Υπάρχει γραμμή του ΚΤΕΛ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει δημοτική συγκοινωνία, αυτό το ξέρουμε. Ναι. Και αν δεν. Ναι, μ' αρέσει που το λέμε σαν ανέκδοτο. Δεν υπάρχει δημοτική συγκοινωνία, ναι. Δεδομένο είναι. Οπότε τώρα με τα δίκαια, με τα παιδάκια που πηγαίνουν έρχονται το χειμώνα, με όλο αυτό, εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία στους κατοίκους και κάποιος να επιλέξει το Ορμένιο για να μείνει εκεί. Έτσι ακριβώς. Και γενικότερα, ας πούμε, την επαρχία. Είναι και μην ξεχνάμε, είναι για ένα χρόνο τα λεφτά. Τον πρώτο χρόνο πιλωτικά, για δύο χρόνια είναι νομίζω. Τον πρώτο χρόνο 5.000 και το δεύτερο άλλα 5, έτσι είναι. Θα εγκατασταθούν, παίρνουν το μισό, το 50% και άλλον ένα χρόνο το άλλο 50%. Άρα 5 και 5 για δύο χρόνια και είναι πιλωτικό και μπορεί, αν πάει καλά όπως λένε, να επεκταθεί ως μέτρο και να έχει διάρκεια χρόνου. Μακάρι, γιατί δύο χρόνια, να το πούμε και έτσι, μπορεί κάποιος να κάνει υπομονή. Ναι. Για να υποφεληθεί, ας πούμε. Και να στεριώσει, ίσως, να μείνει μόνιμο. Αυτός είναι ο στόχος, λένε όλοι. Να γίνει με την κατάσταση, αλλά να υπάρξει μονιμότητα σε αυτήν. Η μονιμότητα χρειάζεται εργασία. Ακριβώς. Γι' αυτό και θα δούμε ακριβώς τα κριτήρια. Το μεγάλο πρόβλημα εκεί θα δημιουργηθεί, φαντάζομαι. Γι' αυτό περιμένουμε πραγματικά όλες τις λεπτομέρειες να δούμε σε ποιους αφορά. Τι εργασιακά προϋποθέσεις και κριτήρια θα υπάρχουν για την εργασία, γιατί μας είπαν ότι και αυτό θα είναι ένα από τις προϋποθέσεις. Μία από τις προϋποθέσεις, η εργασία κάποιου εκ των μελών της οικογένειας, τα παιδιά, πόσα παιδιά θα είναι, ποιο σχολείο πού υπάρχει, πόσο κοντά, αυτά που μας έλεγες τώρα. Όντως είναι λίγο δύσκολο να επιλέξει κανείς Ορμένιο. Και αυτό που είπες, μας βομβάρδισαν με πολλές πληροφορίες και μέτρα, ναι. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το. Ο στόχος είναι η άρση της απομόνωσης του Βορείου Εύρου. Είμαστε στο βορειότερο σημείο του Βορείου Εύρου, στο Ορμένιο πια. Πιστεύεις ότι με κάποια από αυτά, αν εστιάσουμε και σε κάποια συγκεκριμένα, που μπορεί να μας πεις, μπορεί να έρθει αυτή η απομόνωση? Είναι προς αυτή την κατεύθυνση όλα αυτά που έχουμε ακούσει? Πολύ δύσκολο, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Πολύ δύσκολο, γιατί τις ίδιες δυνατότητες που προσφέρει μέσα σε αυτά τα προγράμματα και τις δράσεις το Ορμένιο, τις προσφέρουν και χωριά που είναι πιο κοντά στην Οριστιάδα. Και στο Σουφλί μέχρι και στο Τυχερό, έτσι, και πιο κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι και στους τρεις δήμους αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα στο Σουφλί περισσότεροι δικαιούχοι, 400. Ενώ 300 στο Δήμο Διδημοτήτου, 300 στην Οριστιάδα. Άρα κάποιος που είναι στο Τυχερό ή πιο κοντά εκεί στον Πέπλο, δεν ξέρω, Προβατώνα, οπουδήποτε, είναι πιο κεντρικά στον Εύρο, πιο κοντά και στην Αλεξανδρούπολη. Ακριβώς. Νομίζω είναι, πώς λένε, βιαστικό να το πω, τα μέτρα.
Ναι, θέλουν περισσότερη επεξεργασία και πιο στοχευμένα αναπεριοχή. Ναι, γιατί πάντα λέμε ότι οι ιδιαιτερότητες από Δήμο σε Δήμο είναι τελείως διαφορετικές. Ναι, θέλουμε να βοηθήσουμε όλο το κεντρικό και το βόρειο Εύρο, αλλά αν πάρουμε το Ορμένιο, που είναι στο βορειότερο σημείο του Εύρου, και τον Πέπλο ή τον Προβατώνα, μπορεί να έχει άλλες ιδιαιτερότητες και άλλα προβλήματα, κάποιος θα προτιμήσει να πάει να εγκατασταθεί εκεί. Είναι ακριβώς δεδομένο. Να σταθούμε στο Ορμένιο όμως. Πώς είναι η καθημερινότητά σας εκεί, κύριε Πρόεδρε? Η καθημερινότητα δύσκολη. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλα τα χωριά. Το βασικότερο για μας, λόγω επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι η αγροτική οδοποιία. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν λύνεται εύκολα. Το βελτιώνεται, υπάρχει πρόγραμμα βελτιώσεων? Υπάρχει. Προς το παρόν δεν. Ακούσαμε κάποια μέτρα, ας πούμε, γενικά για κάποια έργα στο Δήμο Ρεστιάδας, ας πούμε, που εξαγγέλθηκαν. Αλλά από εκεί και πέρα, συγκεκριμένα για τα χωριά, δεν ξέρουμε ακόμα. Για τα 47, αυτά τα νέα μέτρα τώρα, επειδή ακούστηκαν χτες, ανακοινώθηκαν, δεν ξέρω, περιλαμβάνει κάτι που να έχει και την αγροτική οδοποιία στο Ορμένιο? Έχει για υπογειοποίηση δικτύων. Αυτό, ναι, την υπογειοποίηση δικτύων την έχω δει. Ναι. Είναι όντως βασικό και αυτό. Ναι. Θα βοηθήσει πολύ το. Είναι αναγκαίο, έτσι πρέπει να γίνει. Είναι, ναι, βέβαια. Ωραία. Τώρα με το Ορμένιο και ο πολιτισμός του Ορμενίου αναδεικνύεται τελευταία πολύ, με το μνημείο που πάει να γίνει εκεί από την Μητρόπολη και από τον Ευεργέτη, το χορηγό που θα γίνει. Έχει στηθεί ήδη μια πινακίδα που προσδιορίζει και το σημείο, έτσι δεν είναι? Ναι, στήθηκε μια πινακίδα για να. Και για να ξέρω, γιατί πολλοί ρωτάνε κιόλας. Πού θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει και έτσι. Τι θα είναι ακριβώς, για να μας το περιγράψει, έναν 30 ξέρουμε θα έχουμε. Θα είναι άγαλμα ολόκληρο, περίπου. Από ό,τι είπε ο γλύπτης, θα είναι γύρω στα 6 με 8 μέτρα ύψος. Τόσο ύψος, τόσο μεγάλο. Είδα φωτογραφίες, αλλά δεν μπορούσα να αντιληφθώ το πόσο υψηλό είναι. Ναι, είναι μεγάλο. Α, μάλιστα. Επιβλητικό λοιπόν στο χώρο. Το οποίο άγαλμα είναι η προσωπικότητα του Ιωάννη Ούγκλεση, που έχει μια ιστορία, ήταν δεσπότης των Σερών και με τον αδερφό του δώσανε μια μάχη προσπαθώντας να ανακητήσουν. Μάχη του Ορμενίου, γιατί και αυτή έχει το όνομα, το τοπονίμιο. Δώσανε μια μάχη με μουσουλμανικό στρατό, έτσι ώστε να αναχαιτήσουν λίγο την είσοδο των Οθωμανών στην Ευρώπη. Χάθηκε η μάχη εν τέλει. Ναι. Πεθάνε τα δύο αδέρφια, βασιλέας και αδερφός του. Και έγινε η επέλαση των Οθωμανών και έτσι έγινε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμα πιο μεγάλη. Ναι, μας τα είπε και ο Σεβασμιότατος στη συνέντευξη όταν, πριν από τις εκδηλώσεις, τις οποίες εκδηλώσεις υποδεχτήκατε και υψηλά πρόσωπα, έτσι υψηλό βάθμα και από ξένα κράτη. Ο Υπουργός Πολιτισμού της Σερβίας. Πρόσφατα, να θυμίσουμε πότε έγινε αυτό. Στις 26 Σεπτεμβρίου. Πριν ένα μήνα, ακριβώς. Τώρα το χωριό με αυτό πιστεύεις ότι θα πάρει μια άλλη ανάσα, θα δοθεί μια άλλη προοπτική? Σίγουρα. Ναι. Είναι κάτι που πιστεύω, το θαύμα που περιμέναμε, ας πούμε, για να γίνει. Να προσελκύσει τουρίστες, δηλαδή επισκέπτες. Φαντάζομαι, ναι. Και τουρίστες και επιχειρήσεις, γιατί όταν θα, από τη στιγμή που θα έχει τουρισμό, θα χρειαστούν και μαγαζιά και καφέ. Ένα ψυκτήριο, ένα πολιτήριο εκεί με σουβενίρ, κάτι. Σίγουρα. Και όλα αυτά δημιουργούν, ακόμα δηλαδή και το μνημείο, χώρος που θα γίνει είναι πολύ μεγάλος, δηλαδή σε έκταση. Κάποιος θα πρέπει να το φροντίζει, έστω και εκεί, φαντάζομαι, η Δημαρχία. Θα τον αναλάβει ο Δήμος, δεν θα τον αναλάβει? Ποιος άλλος? Ο σύλλογος που συστήσατε, γιατί κάνατε και σύλλογο τώρα πρόσφατα στο όνομα αυτό. Πώς λέγεται ο σύλλογος σας ακριβώς? Βελισάριος. Βελισάριος. Ναι, ναι. Να τιμήσουμε και και το στρατηγό που είχε γεννηθεί το 500 π.Χ. Με το Δήμο, τι σχέση έχετε για το συγκεκριμένο? Τι έχετε συζητήσει, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός? Όχι, όλα τα έχει αναλάβει ο Δεσπότης. Καλά, ο Δεσπότης όμως. Ο Σεβασμιότατος. Και εκείνος τα κανονίζει. Μέχρι να οργανωθεί, να ολοκληρωθεί και να στηθεί. Ναι. Μετά όμως η συντήρηση μετά και όλα τα υπόλοιπα. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Η προβολή τουριστική όλου αυτού. Φαντάζομαι ο Δήμος κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλάβει. Δεν έχει γίνει προς το παρόν κάποια κουβέντα για το συγκεκριμένο. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Άμα δεν γνωρίζει ο πρόεδρος του Ορμενίου, θα γνωρίζει. Πού ακριβώς είναι το σημείο, να το προσδιορίσουμε, είναι, να ξέρει ο κόσμος? Στον κόμβο εισόδου-εξόδου από το κεντρικό άξονα, τον κάθετο άξονα Αρδανίου Τελωνίου. Φαίνεται από παντού λοιπόν. Το βλέπουν περνώντας όλοι, και οι Βούλγαροι μπαίνοντας και οι Έλληνες πηγαινοερχόμενοι. Είναι εύκολα προσβάσιμο. Δηλαδή. Και αυτοί που πηγαίνουν Βουλγαρία θα μπορούν να βγουν από τον κόμβο για να μπορούν να το επισκεφτούν, και αυτοί που θα έρχονται από Βουλγαρία. Ναι. Το Ορμένιο πάντως προκαλεί κινήτο ενδιαφέρον διαφόρων και δημοσιογράφων και μέσων από και εντός και εκτός Ελλάδας, βλέπουμε. Αυτό στο Ορμένιο πώς το αντιλαμβάνεστε, πώς έχει αλλάξει κάτι στη δική σας καθημερινότητα? Σίγουρα, γιατί ακούγεται το χωριό,
Και όσο ακούγεται, να πούμε ότι έρχονται ήδη τουρίστες. Γι' αυτό το ρωτάω. Αν έχετε ενδιαφέρον από κάποιους που το μάθανε και θέλουν να δουν τι είναι αυτό το μενιό. Έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι είμαστε το βορειότερο σημείο της Ελλάδας, το τελευταίο χωριό κτλ. Ναι. Και έτσι ήδη δηλαδή υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται, έρχεται, αλλά δεν έχει κάτι να δουν. Ναι. Έχουμε ένα καφενείο και το καπί στο χωριό, ένα μίνι μάρκετ. Ένα καφενείο που είναι και καπί. Όχι. Δίπλα είναι το καπί, άλλο δίπλα είναι. Το καπί, άλλο, ένα μίνι μάρκετ, τι άλλο έχει. Τι, αλήθεια. Φούρνο, κρεοπωλείο. Δίκαια. Όχι, όχι, στα δίκαια αυτά. Ναι, ναι, στα δίκαια. Μάλιστα. Ναι, και το χωριό που ήταν ένα μεγάλο χωριό και μάλιστα ήταν και, είχε και την πρωτοτυπία, να το πούμε, ότι πως, όταν εκλέξατε γυναίκα πρόεδρο, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του χωριού, η κυρία Ιωαννίδου, είναι εκεί ακόμα δραστήρια, ενεργή βεβαίως, έχετε επικοινωνία, επαφές, σας βοηθάει. Ναι, 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 βοηθάει, η εμπειρία πολύτιμη και με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Πούλκο. Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει ακριβώς για τον ίδιο λόγο, για να εστιάσουμε στο Ερμένιο πέρσι, αλλά σε ένα χρόνο θέλαμε να δούμε και με την αλλαγή και της Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, τι πιθανόν να άλλαξε και με όλα αυτά που ακούμε για το Ερμένιο τόσο πολύ εθελοντισμό ευτυχώς έχουμε, έχουμε δραστήρια άτομα στο χωριό. Μου θυμίζουν εδώ ότι είχε κάνει δωρεά μια αίθουσα ο Νότης Φακιανάκης, το θυμάμαι και ναι, εγώ ναι, 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 είδες ναι. Όμως μέσα στα χρόνια το έχουμε αφήσει πολύ στο πίσω μέρος του μυαλού μας αυτό σαν έχουμε αίθουσα εκδηλώσεων Νότης Φακιανάκης, έχει φέρει το όνομά του ο οποίος Νότης Φακιανάκης έχει κάποια επικοινωνία με το χωριό πια από τότε. Όχι από όσο γνωρίζω και γενικότερα προσπάθησα να σου πω την αλήθεια να το πω γιατί του χρόνου θα γιορτάσουμε 100 χρόνια ας πούμε από τη μετανάστευση που ήρθανε από τη Βουλγαρία στο Ερμένιο ας πούμε και στη Φτελιά. Οργανώνετε εκδηλώσεις το καλοκαίρι να μας πείτε για αυτές σε λίγο, θα μας πεις σε λίγο. Και δεν μπόρεσα να έρθω σε επαφή, δεν ξέρω, έχει αποσυρθεί. Τότε λίγο, γιατί το είχε κάνει αυτό? Ξέρεις, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω στο χωριό τότε. Είχε περάσει, είχε εντυπωσιαστεί κάτι του. Αλλά μου είχε μείνει το ότι ήταν 12 εκατομμύρια, αυτό το θυμάμαι. Α, ναι, αυτό ήταν το ποσό. Δραχμές τότε. Ναι, ναι. Τι θα ήταν, 12 εκατομμύρια ευρώ. Θα είχε σωθεί το χωριό. Αυτό το θυμάμαι σαν παιδί, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, γιορτάζετε τα 100 χρόνια μαζί με τη Φτελιά το φετινό καλοκαίρι και ήδη από τώρα δημοσιοποιείτε δράσεις, οργανώνετε και οι ημερομηνίες έχουν ανακοινωθεί για το τι θα κάνετε. Δώσε μας μια εικόνα. Λοιπόν, η εικόνα είναι στις 9 και 10 Αυγούστου θα γίνουν κάποιες πολιτιστικές. Του 25, ναι. Και θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις πολιτιστικές στο Ερμένιο. Ναι. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο 15 με 16 Αυγούστου του 25 θα γίνει ένας χορός στη Φτελιά, από όσο γνωρίζω. Μάλιστα. Είναι ρευστό το πρόγραμμα ακόμα. Συζητάμε ποιοι θα μιλήσουν, τι θα πούμε και τα λοιπά, τι εκδηλώσεις θα γίνουν μέσα στο χειμώνα, θα έχουμε πιο περισσότερα στοιχεία. Τι ακριβώς γιορτάζουμε, ποια επέτειος των 100 ετών είναι αυτή? Είναι συμβολικό ουσιαστικά, γιατί ερχόταν από το 22-23 ήδη ερχόταν κόσμο στο Ερμένιο. Είναι ουσιαστικά η μεγάλη μετανάστευση που έγινε από τα χωριά Ουρούμκι και Κόσλουτζα της Βουλγαρίας, που ήρθαν από εκεί, άλλαξαν τα σύνορα και ήρθαν, περάσανε στο Ερμένιο και στη Φτελιά. Η σχέση με τη Βουλγαρία ποιες είναι τώρα, με τα γειτονικά χωριά? Από τότε, από την περίοδο του κορονοϊού, κόπηκε αυτή η όποια είχαμε. Κυρίως ο κόσμος πλέον μόνο για βενζίνη πηγαίνει μέσα. Το οποίο, πριν που λέγαμε για τα μέτρα, ήθελα να το πω, αλλά παρασυρθήκαμε την κουβέντα. Δηλαδή, ένα μέτρο που θα ήταν πολύ εύκολο να στηρίξουν επιχειρήσεις, βενζινάδες και τέτοια, θα μπορούσαν να εξισορροπήσουν τους φόρους, ας πούμε, να μην υπάρχουν τόσο. Έστω κάποια έσοδα να μείνουν. Το κρατάμε ψηλά αυτό στις συζητήσεις μας με όλους τους αρμόδιους, το θέμα της φοροελάφρυνσης, ειδικά στην περιοχή του Τρικόνου, όπου υπάρχει αιμορραγία. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Φεύγει ο κόσμος, πάει να βάλει βενζίνη από εκεί, χάνει το κράτος χρήματα έτσι. Δεν χάνει το κράτος, εννοείται. Και βγαίνει κερδισμένος μόνο ο δημότης, ο πολίτης, ο οποίος. Κερδισμένος. Ψυχολογικά δεν είναι τίποτα. Χάνουν και οι βενζινοπόλεις. Μετά χάνει η τοπική κοινωνία γενικότερα, οπότε μόνο ένα προσωπικό κέρδος για βιοπορισμό. Πας για βενζίνη, θα κάνεις και δύο ψώνια. Καλά, θα πάρουν και τα ψώνια από το σούπερ δηλαδή, μάρκετ. Γίνεται μια λυσίδα, ας πούμε, που μόνο χάσιμο έχει το κράτος. Συμβαίνει συχνά αυτό, στο χωριό είναι πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Γενικά στο Ερμένιο ειδικά, αλλά και γενικότερα. Ναι. Και από όσο ξέρω και από τα άλλα χωριά, είτε από τη μεριά του Κυπρίνου που πηγαίνουν στο Ιβαϊλόβκα. Από εδώ πηγαίνουν στην Τουρκία, από όσο ξέρω. Όπου φύγει. Ναι, εντάξει. Το λέμε, απλά το επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά και το τονίζουμε. Είναι σημαντικό, δηλαδή ένα μέτρο που θα. Πραγματικά πιστεύω άμεσα θα είχε αντίκτυπο, θα ήταν οι φοροελαφρύνσεις αυτές. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων, αλλά και στον ΦΠΑ.
Πολύ σημαντικά αυτά και σε άλλα ίσως θα μπορούσαν, όπως έκαναν με τον Ένφια στο Σουφλί, ίσως και για τους κατοίκους του πιο βόρειου τμήματος του Βορείου Εύρου θα μπορούσαν να εστιάσουν και εκεί, αλλά είναι και αυτά τα γεωγραφικά δεδομένα που λένε γιατί μέχρι εκεί, μετά θα ζητήσουν και οι άλλοι και μετά, άμα φτάσουμε στους άλλους, θα πάμε και στους άλλους. Και αυτό είναι που τους κρατάει και μας το παραθέτουν ως επιχείρημα, αντεπιχείρημα κάθε φορά. Ότι δεν μπορούν να εστιάσουν γεωγραφικά έτσι, γιατί θα ανοίξουν τον κύκλο μετά διεκδικήσεων και από αλλού. Έχουμε δει ότι σε άλλες αποφάσεις, ας πούμε, παρόμοιες. Ακούμε μια κουβέντα, ήταν πολιτική απόφαση και τελείωσε. Ακριβώς αυτό. Βούληση πρωθυπουργική, κτηνιατρική σχολή έρχεται στην Ορεστιάδα. Δεν πάνε να γκρινιάζουν από παντού σε όλη τη χώρα και να το διεκδικούν. Άμα πει ο πρωθυπουργός αυτό, τελείωσε. Άρα θα μπορούσε να το. Δεν ξέρω, έχει έρθει ο πρωθυπουργός σου πάνω άλλη φορά, κάποια φορά. Νομίζω έχει έρθει παλιότερα. Μέχρι ψηλά εκεί. Ναι. Εντάξει, γιατί θα είχε ενδιαφέρον να τα δει αυτά από κοντά και να συνομιλήσει μαζί σας. Τι γίνεται εδώ, μου στέλνουν και μηνύματα. Μισό λεπτό να το δω, γιατί είναι άμεση η επικοινωνία που έχουμε με τους ακροατές. Το Αρμένιο κάποτε έκανε και καλυστία. Είχε πολύ ωραίες γυναίκες. Το ξέρεις αυτό? Έφυγα πολύ μικρό. Το πρόλαβες. Για να εκφέρω γνώμη. Μας το στέλνει κάποιος φίλος ακροατής, ο οποίος το θεωρεί δεδομένο ότι συνέβαινε. Άρα μας το λέει ως μια ασφαλή πληροφορία, μας την παραθέτει. Ωραία. Θα το πιστέψουμε σαν. Πόσο πληθυσμό άραγε είχε πριν από 20-30 χρόνια το Αρμένιο? Πριν από 20, κάτσε, το 90, πρέπει να ήταν γύρω στα 800-900 άτομα. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή, η μείωση είναι κατακόρυφη. Είναι εκεί και αν αποτυπώνεται το δημογραφικό πρόβλημα στην πράξη. Μιλάμε για 250 ούτε φέτος, τώρα αυτή τη χρονιά που μιλάμε. Και προ 20 ετίας μπορεί να ήταν τετραπλάσιοι. Μειώνονται συνεχώς. Τετραπλάσιοι. Ένα μεγάλο χωριό, καλά το θυμόμαστε όλοι, και ήταν ξακουστό για πάρα πολλά. Τώρα, με όλα αυτά που έχεις αναλάβει ως ευθύνη, ως πρόεδρος τοπικής κοινότητας Αρμενίου, πιστεύεις, βλέποντας τα πράγματα από μέσα πια, ότι είναι αναστρέψιμη η κατάσταση με κάποιον τρόπο? Αν βάλεις τα δυνατά σου και το 100% των δυνάμεών σου για να αλλάξει κάτι, μπορεί να το πετύχεις? Είναι, γιατί κρίνοντας από μένα, εγώ τουλάχιστον έχω αυτό το προτέρημα, μπορώ όποιος μου πει ποιος θα γυρίσει, εγώ γύρισα στο χωριό. Έχεις το προσωπικό παράδειγμα να το δώσεις. Οπότε δεν μπορούν να μου φέρουν αυτή τη δικαιολογία. Ναι, να σου πω, εσύ είχες χωράφια να καλλιεργήσεις και όχι, από δίκες, το μηδέν. Από το μηδέν. Σχεδόν από το μηδέν, ναι. Πολύ λίγα. Είσαι ένα παράδειγμα, υπόδειγμα. Άρα έχεις, οπότε, αν υπάρχει θέληση ή ανάγκη. Οικογένεια. Όχι. Όχι. Ελεύθερος. Ελεύθερος, αλλά μαθαίνουμε ότι και υπάρχει και πολυτεκνή οικογένεια που επιμένει και ζει εκεί στο χωριό. Ναι, να μιλήσω πάλι για την οικογένεια της κυρίας Χρυσούλας. Μαθαίνουμε όμως και από την άλλη πλευρά των. Καλά και το λέτε, γιατί έχουν φτάσει, είναι το 5% του πληθυσμού του Αρμενίου. Μια οικογένεια αποτελεί το 5% του πληθυσμού του Αρμενίου. Είναι... Εντάξει, το γελάμε, αλλά είναι. Εντάξει, είναι αστείο, όχι, αλλά. Ασφαλώς, το καταλαβαίνω πώς το λες. Χαριτολογούμε λίγο, αλλά είναι αλήθεια ότι στη βάση του είναι θλιβερό αυτό. Και ειδικά μίλησα και με έναν άλλο συντοπίτη σου εκεί, που είναι στρατιωτικό στο επάγγελμα, έχει ένα παιδί, 13χρονο, 14χρονο πια, και μου έλεγε αυτό. Το έχει, νομίζω, δημοσιοποιήσει και σε ρεπορτάζ που έγινε σε Πανελλήνιο μέσο, ότι δεν μπορεί να κάνει, δεν θέλει να κάνει δεύτερο παιδί, γιατί δεν βγαίνει ο συγκεκριμένο. Δηλαδή υπάρχουν οι δύο εικόνες, οι δύο πλευρές. Αυτό, οι δραστηριότητες των παιδιών. Είναι στην Ορεστιάδα. Πρέπει να πηγαινοέρχεται κανείς. Ναι, πρέπει κάποιος να πηγαινοέρχεται. Γι' αυτό και πριν που είπα για τα δρομολόγια, ας πούμε. Ναι. Μια πιο συχνή επικοινωνία μέσω μαζικής μεταφοράς των χωριών με την Ορεστιάδα, ίσως θα βοηθούσε λίγο την κατάσταση. Κοίτα να δεις, γιατί έχω τώρα τις πέντε τελευταίες δεκαετίες, αυτά είναι οι απογραφές προφανώς επίσημες από την Ελληνική Στατιστική Εταιρεία. Το 2011, για να μην πάμε τόσο πίσω 20 χρόνια, στο 2011 θα πάμε, 557 ήταν. Μετά πιο πριν 807, 967, 990, 1000 άτομα το 1971. Ναι. Αυτά είναι τα επίσημα. Βεβαίως και από τα γύρω χωριά, έτσι όπως συγκεντρώνονταν σε ένα μεγάλο χωριό, μπορεί να είχαν δηλωθεί σε άλλο χωριό διπλανό, αλλά μέναν στο Αρμένιο. Ναι, συνήθως έτσι συγκεντρώνονται στα μεγαλύτερα. Και τώρα είμαστε 200 και. Μάλιστα. Λίγο πάνω από 300. Ναι. Θα έχουμε ανοιχτή επικοινωνία. Παρακολουθούμε άλλα 4 χρόνια. Θα είσαι στο τιμόνι της τοπικής κοινότητας. Με τους συγχωριανούς εκεί η σχέση πώς είναι? Πολύ καλή. Σε κλέξαν έτσι κι αλλιώς πρώτος την Νομίζω φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Ναι. Είναι ωραίο που ένας κάτω των 40 ετών νέος άνθρωπος δραστήριος έχει αναλάβει και αυτή την ευθύνη, και μακάρι έτσι η δυναμική που δείχνεις και η όρεξη που έχεις να φέρει αποτελέσματα στο χωριό. Ελπίζουμε να φέρει. Στρατή Βασιλιάδη. Για να πω και το ονοματεπώνυμο, γιατί μπορεί κάποιοι να μην καταλαβαίνουν με ποιον μιλάμε, ποιος είναι, ακούνε ραδιοφωνικά, μόνο δεν βλέπουν. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αρμενίου, κυρίες και κύριοι. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Φυσικά αφήσαμε πάρα πολλά έξω. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Είναι μια μεγάλη ιστορία, ιστορία ολόκληρη το Αρμένιο, και η ιστορία γράφεται από τώρα και στο εξής ξανά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αρχίσει να γράφεται
Ελπίζω με τον καλύτερο τρόπο. Να πάμε προς τα μπροστά. Και με αυτό που θα γίνει με το μνημείο και με ό,τι ετοιμάζεται γενικότερα, με τις δράσεις που συσπυρώνεστε σε συλλόγους. Βλέπω και αθλητικά πάτε πολύ καλά. Δεν είστε δυναμικοί εκεί. Πάμε πολύ δυνατά στον αθλητισμό. Ο Ακρίτας, ο Ακρίτας Ορμενίου η ομάδα. Καλή επιτυχία και στον Ακρίτα. Να θίξουμε και αυτό το θέμα. Τελειώνει μια που πέρασε η περίοδος με τον Νίκο Σαμαράς. Να πούμε ότι και τα γήπεδα των ποδοσφαίρων έχουν διορία μέχρι το 31 Δεκεμβρίου για τις αδειοδοτήσεις. Καμπάνες, χτυπάνε καμπάνες. 31 Δεκεμβρίου είναι σε δύο μήνες είναι. Το ξέρω. το έχω υπόψη και είπαμε κάποια στιγμή να ασχοληθούμε και με αυτό. Πρέπει να αδειοδοτηθούν επίσημα γιατί θα έχουμε προβλήματα και στα πρωταθλήματα και, στη χρήση γενικά των γηπέδων. Οι παρατάσεις θα λήξουν σε κάποια φάση σίγουρα. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις για ακόμη μια φορά. Στρατής Βασιλιάδης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Ορμενίου, να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.